Στο γραφείο του στη Βουλή δέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής τον πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα, Μπουράκ Εζεγκερκίν, αναφερόμενος στην επανεκκίνηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, των σχέσεων των δύο χωρών. Ήθελα να καλωσορίσω τον εξοχότατο πρέσβη της Τουρκίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε μια ενδιαφέρουσα περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου επιχειρείται μια επανεκκίνηση των σχέσεων της χώρας μας με την Τουρκία, η οποία θα άξιζε τον κόπο από κάθε πλευρά να υποστηριχθεί, ώστε ιδεωδώς, χωρίς εντάσεις, χωρίς προκλήσεις, να προχωρήσουμε στις διμερείς μας σχέσεις. Αυτή η πρόκληση της επανεκκίνησης των σχέσεών μας άπτεται και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπτεται του ενδιαφέροντος των δύο λαών και αξίζει τον κόπο καθένας από μας μέσα από τη δική του αρμοδιότητα να συμβάλλει σε αυτό. Από την πλευρά του, ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα ευχαρίστησε για την υποδοχή και συνεχάρη τον κύριο Τασούλα για την ευρεία που σημείωσε εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Βουλής. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στο ένδοξο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας συγχαρώ, δεδομένου ότι κατά πρώτον είναι η πρώτη φορά που συναντώμεθα. Κατά δεύτερο λόγο, λόγω του υψηλού αριθμού των ψήφων που λάβατε κατά την εκλογή σας. Τα λόγια σας είναι όντως πολύ ενθαρρυντικά όσον αφορά την επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας προς όφελος και των δύο λαών. Ελπίζω ότι η συνάντηση αυτή και το ηθικό σας κύρος θα αποτελέσουν έναυσμα και βάθρο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Υπάρχουν βεβαίως θέματα, όπως είπα, για συζήτηση, αλλά ξεκινούμε από την βάση την οποία είπατε εσείς, ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι συναντώμεθα εδώ σήμερα. Στη συνάντηση παρέστη και ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής, πρέσβης Κωνσταντίνος Οικονομίδης.